Εντάξει, λοιπόν, η Ελλάδα σχεδιάζει να ιδρύσει σχολή drones μέχρι το 2025. Δεν Ναι. είναι ακριβώς ο πιο συναρπαστικός τίτλος, έτσι. Αλλά πιστέψτε με, θα βουτήξουμε βαθιά σε αυτό και θα δούμε πώς αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που πολεμούν οι χώρες. Πραγματικά, δηλαδή πες μου περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, βασικά η Ελλάδα ιδρύει μια ολόκληρη ακαδημία για τον πόλεμο με drones μέχρι το 2025, το οποίο μπορεί να ακούγεται σαν μερικοί στρατιώτες να παίζουν με τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια, αλλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά πώς φτάσαμε εδώ? Πότε τα drones πέρασαν από κάμερες στον ουρανό σε πραγματικά όπλα? Καλή ερώτηση. Στην αρχή, τα στρατιωτικά drones ήταν κυρίως για παρακολούθηση, αναγνώριση, να βλέπουν τι γίνεται, χωρίς να κινδυνεύουν πιλότοι. Ναι, αυτό έχει νόημα. Αλλά όπως συνηθίζει η τεχνολογία, εξελίχθηκε. Τα drones έγιναν πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα, μπορούσαν να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία. Και αυτό περιλαμβάνει και όπλα. Το βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. Όπως στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Ακριβώς. Τα drones έχουν αλλάξει το παιχνίδι σε αυτή τη σύγκρουση. Και δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις. Θυμάσαι τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ? Ναι, σωστά. Έδειξε πως ακόμα και μικρότερες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πόλεμο με drones προς όφελός τους. Έτσι επανερχόμαστε στην Ελλάδα, σωστά? Ακριβώς. Η σχολή drones της Ελλάδας είναι μεγάλο θέμα. Σκέψου το. Δημιουργούν μια ολόκληρη ακαδημία αφιερωμένη σε αυτό το νέο είδος πολέμου. Και δεν διδάσκουν απλά πώς να πετάς drones. Όχι, όχι μόνο αυτό. Διδάσκουν πώς να πολεμάς εναντίον τους επίσης. Πραγματικά, δηλαδή τακτικές αντιντρών. Ναι, και ακόμη περισσότερο. Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα εκπαίδευση για αντιμετώπιση σμηνών drones. Σμήνι drones. Αυτό ακούγεται κάπως επιστημονική φαντασία. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Φαντάσου δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες από αυτά να δουλεύουν μαζί. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Ακριβώς. Είναι τεράστια πρόκληση. Αυτά τα σμήνι μπορούν να υπερφορτώσουν τις παραδοσιακές άμυνες, να χτυπήσουν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα. Ναι. Είναι ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας. Οπότε, αν πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα drone, εντάξει, αλλά ένα ολόκληρο μήνος. Είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Και αυτό είναι που προετοιμάζεται η Ελλάδα. Κατανοητό. Μπροστά. Διαβάζω στο άρθρο ότι διδάσκουν πολλά πράγματα. Ναι, διδάσκουν τακτικές για επιθετικά drones, για αναγνωριστικά drones, στρατηγικές κατά των drones. Και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων. Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι τεράστιο. Wow. Εντάξει, λίγο μπερδεύτηκα. Πώς ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα αυτά? Λοιπόν, σκέψου το. Αυτά τα drones συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Βίντεο, θερμικές εικόνες, διάφορες μετρήσεις αισθητήρων. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετική στο να αναλύει όλα αυτά, να βρίσκει πρότυπα, να εντοπίζει πιθανές απειλές. Δηλαδή, σαν να έχεις έναν υπερέξυπνο αναλυτή μέσα στον υπολογιστή του drone. Ακριβώς. Και γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στους χειριστές drones τεράστιο πλεονέκτημα στη λήψη γρήγορων αποφάσεων. Αυτό έχει πολύ νόημα. Και ανέφερες κάτι για 3D εκτύπωση. Ναι, είναι σαν κάτι από το Star Trek, αλλά γίνεται πραγματικότητα στον στρατό. Σοβαρά. Το άρθρο αναφέρει ότι θα διδάσκουν στους στρατιώτες πώς να χρησιμοποιούν 3D εκτυπωτές για να δημιουργούν ανταλλακτικά για drones στο πεδίο. Δηλαδή, αν ένα drone πάθει ζημιά, δεν χρειάζεται να περιμένουν να έρθουν νέα ανταλλακτικά. Μπορούν να τα εκτυπώσουν εκεί. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Καταπληκτικό. Είναι για να είναι προσαρμοστική, είναι εφευρετική, να μπορούν να κρατήσουν τα drones σε λειτουργία ό,τι και αν γίνει. Και αυτή η νοοτροπία πρέπει να είναι χρήσιμη, πέρα από το πεδίο της μάχης. Σωστά. Βεβαίως. Φαντάσου τις δυνατότητες για αντιμετώπιση καταστροφών. Τα drones μπορούν να επιθεωρήσουν γρήγορα περιοχές καταστροφής, να παραδώσουν προμήθειες. Ναι, ή στη γεωργία. Να παρακολουθούν καλλιέργειες, να εντοπίζουν παράσιτα, να βελτιστοποιούν την άρδευση. Ακριβώς. Και φυσικά υπάρχουν εφαρμογές στην επιβολή του νόμου, στην έρευνα και διάσωση, στην επιθεώρηση υποδομών. Η λίστα συνεχίζεται. Είναι εκπληκτικό να το σκέφτεσαι. Δεν πρόκειται μόνο για την προετοιμασία για πολέμους, αλλά και για το πώς θα ζούμε στο μέλλον. Έτσι είναι. Και αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Όπως. Καθώς αυτή η τεχνολογία γίνεται πιο ισχυρή και διαδεδομένη, ποιες είναι οι ηθικές επιπτώσεις? Πώς διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιείται υπεύθυνα? Ναι, και πώς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ένα μέλλον όπου οι γραμμές μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής χρήσης γίνονται ακόμα πιο θολές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Οπότε έχουμε την Ελλάδα, όχι ακριβώς μια παγκόσμια υπερδύναμη, αλλά κάνουν αυτή τη μεγάλη επένδυση στα drones, εστιάζοντας σε αυτές τις προηγμένες δεξιότητες. Ναι, δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Ακριβώς. Τι μας λέει αυτό για το μέλλον του πολέμου, για το πώς θα αλληλεπιδρούν οι χώρες? Και ακόμα, για το πώς θα ζούμε όλοι μας.
Είναι πολλά να σκεφτούμε και νομίζω ότι αξίζει σίγουρα να το σκεφτούμε. Ναι, αυτό το επανάσταση των drones δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Όχι, συμβαίνει τώρα. Τώρα... και θα μας επηρεάσει όλους με τρόπους που ίσως δεν μπορούμε ακόμα να φανταστούμε. Ακριβώς. Είναι κάτι να το σκεφτούμε, τι λες? Σίγουρα κάτι να το σκεφτούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βαθύ μας βούτυγμα για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τα λέμε.